Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευτυχώς και αυτή τη φορά η πολιτική επικαιρότητα μας προσπέρασε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ασχοληθούμε και με ό,τι έχουμε αφήσει πίσω. Έχουν περάσει περίπου 17 ημέρες από τότε που ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων που φέτος διήρκησαν ένα μήνα. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις Ελευθερίων η ελευθερία του πολίτη είχε τη δική της γιορτή. Η ελευθερία της σκέψης βρήκε καταφύγιο στην ποίηση. Η ελευθερία της δράσης και της δημιουργίας φόλιασε στη ζωγραφική. Ο ακαδημαϊκός λόγος ακούστηκε όχι μία αλλά τέσσερις φορές μέσα από ειδικές εκδηλώσεις με σημείο αναφοράς την παγκοσμιοποίηση. Και σε αυτό το σημείο μπορώ να καλησπερίσω την προσκεκριμένη μου συνάδελφο, την κυρία Σοφία Μενεσελίδου, πρόεδρο της ΔΕΠΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Μενεσελίδου. Καλησπέρα, κύριε Θεολόγη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ ως ΔΕΠΑΚ για τον πολύ όμορφο πρόλογο που κάνετε στην εκπομπή σας. Ένα πρόλογο ιδιαίτερα τιμητικό για τις εκδηλώσεις μας. Πιστεύω όμως ότι ανταποκρίνεται στην προσπάθειά μας τουλάχιστον. Σημείο αναφοράς όμως, κυρία Μενεσελίδου, και πηγή έμπνευση πολλές φορές για το λόγο ή το σχόλιο το δημοσιογραφικό, όπως πολύ καλά και εσείς ως συνάδελφος γνωρίζετε, είναι και ό,τι βλέπεις, τουλάχιστον ό,τι ακούς. Το ερέθισμα δεν ήταν ότι άκουσα, αλλά ότι είδα. Και μιλώ για αυτό που έχετε ακριβώς και αυτή τη στιγμή μπροστά σας, δηλαδή το πρόγραμμα των Ελευθερίων, την αφίση των Ελευθερίων, που έγινε αντικείμενο σχολείων μέσα από δύο πλευρές. Προσεγγίστηκε, σχολιάστηκε. Κάποιοι μίλησαν για μια εμπνευσμένη αφίσα. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που είναι πιο οικοί, αν θέλετε, και στο δικό μου περιβάλλον, είτε λόγω του δικηγορικού χώρου, είτε του ακαδημαϊκού χώρου, όπως αυτό το γνωρίζουμε. Κάποιοι άλλοι όμως, και συνάδελφοι, και δημοσιογράφοι και πολίτες, μίλησαν για μια φτωχή αφίσα. Μέσα από αυτό όμως θέλετε να περάσετε ένα μήνυμα. Ναι. Ας πάμε πρώτα στο μήνυμα και έπειτα να έρθουμε στο σχόλιο της εικόνας. Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι πάντοτε η αισθητική είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Mm-hmm. Δηλαδή όταν φτιάχνουμε το πρόγραμμα των Ελευθερίων, φροντίζουμε όσον αφορά το περιεχόμενο να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων, ποιοτικών προτιμήσεων, γιατί αυτό είναι ο ρόλος ενός Δήμου όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων δράσεων. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει πάντοτε μία φύσα, ένα εξώφυλλο προγράμματος, το οποίο χαρακτηρίζει, συνοδεύει εξ αρχής τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων και χαρακτηρίζει και το περιεχόμενό τους. Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια, με την νέα δημοτική αρχή δηλαδή, θελήσαμε αυτή η αφίσα και αυτό το εξώφυλλο να μην είναι από αισθητικής άποψης μόνο καλλιτεχνικό, αλλά ταυτόχρονα να εμπεριέχει το μήνυμα που θέλουμε να σηματοδοτεί την έναρξη και το όλο περιεχόμενο των Ελευθερίων. Μια αφίσα δηλαδή όχι απλώς αισθητικά ή καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά μια αφίσα που ταυτόχρονα θα αποτελεί σήμα έναρξης και ένα σήμα δηλωτικό του όλου μας περιεχομένου. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα Ελευθέρια είναι ούτως ή άλλως μια πολύ μεγάλη σε αξία και σημασία γιορτή και πρέπει να έχει το συμβολισμό, να έχουν το συμβολισμό τους. Αυτό είναι το συμβολισμό και πέρυσι και φέτος, πέρυσι με το πόλεως απελευθέρωση, με ένα ευρωπαίγνιο, πόλεως, πολύ ναι, εμπνευσμένο, και φέτος με τα Ελευθέρια Θράκης και το λίμα από το λεξικό όσον αφορά το νόημα της έννοιας της ελευθερίας, προσπαθήσαμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα και το περιεχόμενο των Ελευθερίων. Βέβαια, πρέπει να πούμε, και θα το πω και πολλές φορές και στη διάρκεια της απόψινής εκδήλωσης, ότι η δουλειά αυτή ανήκει σε ένα σχεδόν εξ ολοκλήρου στον συνάδελφο, φίλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΠΑΚ, τον Ξάνθη τον Κώστο, ο οποίος έχει αναλάβει, έχει φορτιστεί, του έχουμε αναθέσει, αλλά και ο μόνος του έχει αναλάβει αυτή την ιστορία, να φέρει σε πέρας την εκπόνηση αυτού του μηνύματος, της αφίσας και του προγράμματος των Ελευθερίων. Πάντως και αυτή η αφίσα έχει χρώμα, όπως επίσης και οι εκδηλώσεις είχαν χρώμα. Θα πάμε να τις δούμε μέσα από τέσσερις σταθμούς που επιλέξαμε. Άρα. Θα πάμε δηλαδή να δούμε πρώτα μία μικρή επιλογή τεσσάρων μουσικών συναυλιών που είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, με πολύ γνωστά ονόματα της ποιοτικής και έντεχνης μουσικής.
Θα παρακαλέσω λοιπόν τους συνεργάτες σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο πρώτο βίντεο και αμέσως να έρθουμε στο στούντιο και να σχολιάσουμε με την κυρία Μενεσελίδου κάποιες από τις εκδηλώσεις που πραγματικά χαρήκαμε και πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Κομωτινής. Να δούμε το βίντεο. Προσφυγιάς θα λέγαμε, στην Θράκη που συσσωρεύει πρόσφυγες από όλα τα μέρη της Ανατολικής Ελλάδος, τη Μικρά Ασία και όλα την ευρύτερη περιοχή, την Κωνσταντινούπολη, και είναι μεγάλη χαρά που θα παίξουμε και θα παρουσιάσουμε το υλικό μας στην πόλη της Κομωτινής. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο βασικά και τη ζωή μου που μου προσφέρει αυτή τη χαρά εκείνη την ώρα. Και τον κόσμο που έχει αγαπήσει το κομμάτι και έτσι πιστεύω ότι έγινε. Ποιο βραβείο ακριβώς? Ήταν καλύτερο pop τραγούδι και καλύτερο pop... Η λογική που έχει κυριαρχήσει από πέρυσι στις εκδηλώσεις των ελευθεριών είναι ότι τα ελευθέρια πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι γιορτή των νέων αυτής της πόλης.
Είδαμε λοιπόν ένα βίντεο, κυρία Μενεσελίδου, το οποίο αφορούσε σε 4 χαρακτηριστικές συναυλίες από τις πολλές που είδαμε και με τους ντόπιους καλλιτέχνες, ντόπια συγκροτήματα να συμμετέχουν. Είδαμε τον Γιώργο Χατζινάσιο, τον Παντελή Φαλασσινό, την Εστουδιαντίνα, με σημείο αναφοράς και την Θράκη, όπως ακούσαμε, και τον υπεύθυνο να μιλά, και τους Σύριαλ. Πραγματικά, παρακολουθήσαμε και τις δικές σας δηλώσεις, ξεσήκωσαν τα πλήθη των νεανικών κοινών της Κομωτινής. Ναι, καταρχάς να πούμε, κύριε Θεολόγη, ήταν πολύ όμορφο το βίντεο που ετοιμάσατε και ενδεικτικό των εκδηλώσεων. Και επίσης είναι πολύ όμορφο το σήμα που επέλεξε ο σταθμός σας για να παρουσιάζει τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων. Ο Γιώργος Οδάφνης, ναι, πρέπει να κάνουμε μια τιμητική αναφορά. Ήταν πολύ όμορφο το όλο σήμα, το βίντεο που ετοίμασε. Πρέπει να πούμε καταρχάς ότι εκτός από τις εκδηλώσεις τις φερμένες από το κέντρο, είχαμε δώσει μεγάλη έμφαση και στην τοπική συντόπια δημιουργία, κάνοντας μια επιλογή φυσικά όλων των προτάσεων που είχαμε, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι οι Κομωτινέοι θέλουν με πολύ μεγάλη επιμονή οι εκδηλώσεις τους να συμπεριλαμβάνεται κάθε χρόνο στον κύκλο των Ελευθερίων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σχολιάσουμε, γιατί δείχνει και την όλη έγκλη με την οποία έχει περιβάλει ο κόσμος της Κομωτινής, ο απλός κόσμος, τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων. Και μιλούμε για την απόκριση από σχολεία, από πολιτιστικούς συλλόγους, από όλους. Δηλαδή υπάρχουν φορές, συγγνώμη που διακόπτω, που κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις, ώρες επιβεβαιώνουμε με κάποιους συλλόγους, προσπαθώντας να τους πείσω ότι πρέπει οι εκδηλώσεις τους να πάνε σε κάποια άλλη περίοδο, ακριβώς γιατί ήταν πολύ φορτωμένη η περίοδος των Ελευθερίων. Απλά ήθελα να καταθέσω ένα γεγονός το οποίο είδα ερχόμενοι να προμηθευτώ κάποια προγράμματα. Τα οποία σημειωτάνε είχαν γίνει ανάρπαστα από τις δύο πρώτες ημέρες, είχαν εξαντληθεί. Είδα λοιπόν εκεί τη συζήτηση που είχατε με κάποιους, νομίζω, συλλόγους, ίσως και συλλόγους από σχολεία, που πραγματικά ήθελαν να εντάξουν δικές τους εορταστικές εκδηλώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για την Ολυμπιάδα και όχι μόνο, μέσα στο πρόγραμμα των Ελευθερίων. Όχι, σχεδόν το σύνολο των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής επιθυμούν να ενταχθούν στα Ελευθέρια. Φροντίζουμε να κρατάμε μια κάποια σειρά, αν δεν μπορούμε, και φυσικά να ελέγχουμε και την ποιότητα των προτινόμενων εκδηλώσεων, και ταυτόχρονα ερχόμαστε σε κάποια συνεννόηση για το πώς θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιθυμίες. Οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Κομωτινής, καταρχάς. Πρώτα απ' όλα γιατί συμμετέχει με τέτοια θέρμη. Γιατί έχει καταλάβει το πνεύμα της ποιότητας που διαπνέει την Δημοτική Αρχή και πραγματικά οι προτάσεις που έχουν καταθέσει, και οι περισσότερες από αυτές υλοποιήθηκαν, διακρίνονταν για την ποιότητά τους και τη σοβαρότητα με την οποία διοργανώνονταν. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη συμμετοχή τους πλέον, όχι μόνο ως συνδιοργανωτές ή ως δημιουργοί κάποιων εκδηλώσεων, αλλά και ως απλοί θεατές, ακροατές εκδηλώσεων. Η προσέλευσή τους ήταν μαζική, ήταν μια προσέλευση με σοβαρότητα και συνείδηση του τι παρακολουθούσαν κάθε φορά. Ξέρετε ότι όλες οι εκδηλώσεις δεν έχουν τον ίδιο κόσμο, το ίδιο κοινό. Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχουν άλλο κοινό, ένα ειδικό κοινό. Όλες πάντως είχαν αυτό το χαρακτηριστικό του σεβασμό και την αξιοπρέπεια του κόσμου που ερχόταν να παρακολουθήσει. Να σημειώσουμε την αξιοποίηση, να έρθουμε σε κάποια πράγματα που είναι σφαραλυπόμενα, αλλά σχολιάζονται στην πόλη, και θέλουμε να δώσουμε χρώμα πόλη σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μιας και ουσιαστικά απολογιστικά λειτουργούμε. Έλεγα λοιπόν και θυμάμαι μηνύματα που έπαιρνα από απλούς συμπολίτες σε μία απλή περιδιάβαση, το πώς θετικά αξιολόγησαν το ότι και εσείς χρησιμοποιήσατε την αίθουσα του ΡΕΞ, η οποία ήταν πολύ λειτουργική. Η οποία είναι μια πραγματικά ένα κόσμο για την πόλη μας. Οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου και στο διοικητικό, στον κύριο Μαγαλιό, και στο διοικητικό συμβούλιο, για το λόγο ότι μας δώσαν τη δυνατότητα, δώσαν ουσιαστικά όχι μόνο στο Δήμο της Κομωτινής και στη ΔΕΠΑΚ, αλλά στον ίδιο τον κόσμο της Κομωτινής, την δυνατότητα να χρησιμοποιούν την αίθουσα αυτή, να τη χρησιμοποιούμε για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών μας.
να έχουμε ένα χώρο όπου πραγματικά μπορείς με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια να πραγματοποιήσεις εκδηλώσεις σου. Η Εστουδιαντίνα, για παράδειγμα, που δεν ήταν να πραγματοποιηθεί εκεί, γιατί όπως είδατε η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη και την είχαμε προγραμματίσει να την πραγματοποιήσουμε στο θερινό Δημοτικό Θέατρο, αλλά λόγω καιρού αναγκαστήκαμε να τη μεταφέρουμε εκεί. Ενώ αρχικά υπήρχε δισταγμός, στην πορεία μας είπαν οι άνθρωποι ότι είναι από τις ωραιότερες αίθουσες που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα και λειτουργικά, δηλαδή όσον αφορά την ακουστική, όσον αφορά τον εξοπλισμό της σκηνής. Είναι μια πραγματική αίθουσα στολίδι για την πόλη και αξίζουν και συγχαρητήρια στο Εργατικό Κέντρο, γιατί την πράγματι την έφτιαξε, αξιοποίησε κάποια προγράμματα, δεν γνωρίζω ακριβώς. Και έφτιαξε, είχαν και την διορατικότητα, την προνοητικότητα να καλέσουν ανθρώπους από το Μέγαρο Μουσικής για να δουν τις τεχνικές προδιαγραφές για την, κατασκευή μιας ανάλογης αίθουσας. Ο Παντελής Μαγαλιός, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ήδη ανέφερε όλα αυτά τα στοιχεία που κι εσείς κομίζατε στην συζήτησή μας στην εκπομπή του Σπύρου Παπουτσί την Τρίτη. Οπότε είμαστε εντελώς επίκαιροι σε αυτά. Πάντως θα ήθελα να μείνω λιγάκι στα παραλυπόμενα, κύριε Μελισσελίδου. Είδαμε ένα βίντεο. Ναι. Με τέσσερις χαρακτηριστικές συναυλίες. Πάω λοιπόν στην πρώτη, στον Γιώργο Χατζηνάσιο. Εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο παραλυπόμενο το οποίο σχολιάζει και ο ίδιος. Το πολύ ωραίο και μεγάλο πιάνο με ουρά. Αν θέλω να μου πείτε για την ιστορία του πιάνου σε μια παλαιότερη συναυλία, πώς μου τη διηγούνταν έξω από το χώρο του Ρέξου, ο Δήμαρχος Κομωτινής. Καταρχάς πρέπει να πούμε, θα κάνουμε μια αναφορά και στην πορεία, αλλά οφείλω τώρα στην αρχή να δηλώσω ότι κανένα πολιτιστικό έργο δεν μπορεί να έρθει σε πέρας, κανένα πολιτιστικό έργο που πραγματοποιείται από δημοτική επιχείρηση, αν δεν υπάρχει ένα στυλοβάτης που λέγεται Δήμος. Στην προηγουμένη λοιπόν περίπτωση έχουμε την τύχη να έχουμε ένα δήμαρχο ο οποίος ξέρει από πολιτισμό. Έχει ευαισθησίες πολιτιστικές, μπορεί να καταλάβει δηλαδή τι είναι το σημαντικό στην πραγματοποίηση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης και στην υλοποίηση ενός πολιτιστικού οράματος. Χρειαστήκαμε λοιπόν πιάνο με ουρά, το οποίο είναι μια σημαντική δαπάνη και το οποίο όμως αποτελεί και μια επένδυση του Δήμου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ουσιαστικά μια περιουσία η οποία μακροχρόνια αποτελεί και το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο όσον αφορά την ΤΕΠΑΚ. Του καταθέσαμε λοιπόν την πρόταση και την υλοποίησε αμέσως. Εμείς όμως ήδη στις εννοήσεις που είχαμε με τον κύριο Χατζηνάσιο του δηλώσαμε ότι πιάνουμε ουρά ως Δήμος δεν διαθέτουμε. Γιατί ήθελε να μάθει και τον τύπο του πιάνου και του είπαμε πιο, γιατί ήδη είχαμε ένα πιάνο μικρό χωρίς ουρά και μας είπε ότι θα πραγματοποιήσω τη συναυλία γιατί ήταν καλό το πιάνο με, αλλά θα χάσει στο ίμιση τουλάχιστον η απόδοση όλων των μουσικών του κομματιών. Με πολύ λοιπόν μεγάλη λύπη του ερχόταν να πραγματοποιήσει τη συναυλία σε ένα όρθιο πιάνο και βρήκε το συγκεκριμένο πιάνο να τον περιμένει. Ακριβώς επειδή τα πιάνα αυτά είναι το κάθε ένα μοναδικό κομμάτι, είναι χειροποίητα, μας είπε ότι όλα τα πιάνα δεν είναι τα ίδια. Εσείς λοιπόν, και το είπε και στη διάρκεια της συναυλίας, είχατε την πολύ μεγάλη τύχη αυτό το συγκεκριμένο πιάνο να είναι πραγματικά κόσμημα, να είναι πραγματικά πολύτιμο απόκτημα για το Δήμο, δηλαδή για τον πολιτισμό αυτής της πόλης, όχι τώρα, αλλά μακροχρόνια. Παντελής Θαλασσινός λοιπόν, γίνεται μια επιλογή αυτού του ανθρώπου που ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καταξιωθεί στον χώρο του έντεχνου τραγουδιού, πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος και διαφορετικών και πληθυσμιακών ομάδων και ηλικιών συμμετείχε παρίστατο σε αυτή την συναυλία. Η επιλογή του και του Παντελή Θαλασσινού όπως και των άλλων σχημάτων που ήρθαν από την Αθήνα ήταν καταρχάς με κριτήριο την ποιότητα και το σεβασμό που θα επιδείκνυε με τα τραγούδια που έχει στο ρεπερτόριο του απέναντι στους ανθρώπους που θα τον παρακολουθούσαν αλλά και με την ανταπόκριση που έχει στον κόσμο. Ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι τα Ελευθέρια της Κομωτινής είναι η λαϊκή εκείνη γιορτή με την οποία έχει περιβάλει ο Δήμος, ο λαός της Κομωτινής εδώ και πολλές δεκαετίες
την έννοια της ελευθερίας, της απελευθέρωσης του τόπου του. Δηλαδή έρχεται ο Δήμος να διοργανώσει κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι παλιότεροι λένε ότι η όλη ιστορία είχε ξεκινήσει από το Μορφωτικό Όμιλο Κομωτινής και αργότερα ανέλαβε ο Δήμος την πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων, ακριβώς για να δείξουμε ότι η ελευθερία μας, η ιστορία μας δεν είναι νομοσιακό είδος, που ούτως ή άλλως την τιμάμε με τις επιτυχιακές εκδηλώσεις, παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων, τους λόγους, τις ομιλίες και όλα αυτά, αλλά είναι ένα ζωντανό γεγονός, είναι μια λαϊκή γιορτή, η οποία μέσα από τον πολιτισμό, που είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει κάποιος την πολιτιστική του ταυτότητα, μέσα λοιπόν από τον πολιτισμό φροντίζει να την καταστήσει ζωντανή και όχι επαιτειακή και άνευρη ή αν θέλετε χωρίς να έχει αυτή την ανάσα, την πνοή της μετάδοσης των μηνυμάτων της και στις επόμενες γενιές. Αν ολοκληρώσετε, ναι. Να πάω στην Αστουδιαντίνα και να ρωτήσω. Σημείο αναφορά, μάλλον. Πριν να πούμε απλώς ότι και ο Παντελής ο Θαλασσινός, όπως και όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες που ήρθαν στην Κομωτινή, ξέρετε, υπογράφουν κάποια συμβόλαια. Όχι απλώς τίμησαν τα συμβόλαια τους, αλλά ξεπέρασαν κατά πολύ το χρόνο που είχαν υπογράψει ότι οφείλουν να πραγματοποιήσουν. Ήταν μια δέσμευσή τους ενυπόγραφη. Ακριβώς γιατί είδαν την πολύ μεγάλη αντιπρόθεση του κόσμου που παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις του, τη μουσική τους εκδήλωση. Στην Αστουδιαντίνα λοιπόν, για να μείνουμε και σε αυτό, σημείο αναφοράς ήταν η Θράκη. Πολλές φορές στην κατάρτιση ενός προγράμματος, κύριε Μερσελίδου, για να έρθουμε και σε αυτό και να δούμε πώς γίνεται η επιλογή των θεματικών, των συναυλιών κτλ. Διαδραματίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ίσως και η σχέση μπορεί να έχει ένα συγκρότημα με την συγκεκριμένη περιοχή. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν, συναποτελούσαν στην Στουδιαντίνα, την βραβευμένη Στουδιαντίνα και με το βραβείο Αρίων για την παραδοσιακή μουσική, αισθάνθηκαν οι ίδιοι ευτυχισμένοι ή κερδισμένοι από τη συμμετοχή τους στην Κομωτινή, όπως ακούσαμε και στο βίντεο. Ναι, ναι. Ήταν μία, μάλιστα σχολιάστηκε και επί σκηνής, ότι και μετά όταν τελείωσε οι συναυλίες, τις κατηδίαν συνομιλίες που είχαμε, ότι έχουμε κάνει πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, έχουμε θερμότατη ανταπόκριση όπου και να πάμε, αλλά πραγματικά αυτό το κοινό που είχαμε εδώ στην Κομωτινή ήταν πολύ σημαντικό, είχε μια θερμότατη ανταπόκριση και τραγουδούσε μαζί μας, συμμετείχε στην όλη βραδιά. Πράγμα που ξέρετε τον καλλιτέχνη τον διατηρεί ζωντανό και έτοιμο να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του. Τα κριτήριά μας, είπαμε ότι είναι ποιοτικά, είναι όσον αφορά την απόκριση του κόσμου και γίνονται και σε συνομιλίες με ανθρώπους, με συλλόγους, με φορείς, για να μπορέσουμε να φουγκραστούμε. Αυτό βέβαια σημαίνει έναν ολόκληρο χρόνο πιο μπροστά, ούτως ώστε στη συνέχεια μέσα από κάποιες επιλογές και σχετικά με τα οικονομικά τους δεδομένα να μπορέσουμε να τις προσφέρουμε στο κοινό της Κομωτινής. Και αν ας πούμε ότι τους ανθρώπους μιας ηλικίας, μιας δεκαετίας, μπορείτε να τους προσεγγίσετε πιο εύκολα, 30, 40, 50 και το καθεξής, πώς μπορείτε να ακούσετε, να φουγκραστείτε τον παλμό της νεολαίας? Εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θέλω όμως να καταθέσω ότι πέρσι στην συναυλία με τις δυτικές ηλικίες είχαμε ακριβώς το ίδιο, νομίζω, και περισσότερα στοιχεία φέτος με αυτό που είδαμε προηγουμένως στο Σύριαλ. Ναι, όλοι μας καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η ΔΕΠΑΚ λειτουργεί και με διοικητικό συμβούλιο και με δημοτικούς υπαλλήλους. Mm-hmm. Όλοι μας λοιπόν έχουμε μια επαφή με την νεολαία μιας μικρότερων ηλικιών και έχουμε περίπου τη δυνατότητα να αφουγκραστούμε τα αιτήματά τους, αλλά και να δούμε στην φετινή χρονιά, στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, ποιες είναι οι προτιμήσεις τους. Ακριβώς λοιπόν επιλέγοντας κάθε σχήμα, ξεκινώντας την επιλογή κάθε σχήματος, ξεκινάει και μια συζήτηση ο καθένας μέσα από τον κύκλο του με τα παιδιά ή με το μεγαλύτερο κοινό για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς θα θέλουν να παρακολουθήσουν. Κάπως έτσι έγινε και η συναυλία των Σύρων και η συναυλία των Δυτικών Συνοικιών. Πρέπει να πούμε, και να μην το ξεχάσουμε, ότι
είχαμε και πέρυσι και φέτος τη δυνατότητα όλες αυτές τις εκδηλώσεις να τις προσφέρουμε στον κόσμο της Κομωτινής δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο. Ακριβώς για να δώσουμε, αυτό καταρχάς δίνεται αυτή η δυνατότητα γιατί ο Δήμαρχος της Κομωτινής είναι κοινωνός και συμπαραστάτης στην όλη μας προσπάθεια, αλλιώς δεν θα γινόταν. Γιατί εμείς χρηματοδοτούμαστε αποκλειστικά και μόνο από το Δήμο της Κομωτινής, δεν έχουμε βοήθεια από κάποιους κρατικούς φορείς. Το έργο μας έρχεται εις πέρας μόνο με την στήριξη του Δήμου, του Δημάρχου. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι τα ελευθέρια, ακριβώς επειδή έχουν το χαρακτήρα της λαϊκής γιορτής, όχι του πανηγυριού, αλλά της πάντιμης συμμετοχής του κόσμου της Κομωτινής σε αυτό που ονομάζουμε ως ελευθέρη γιορτή των ελευθερίων της Τράκης, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους, ανεξαρτήτως εισοδημάτων, να τιμήσουμε τη σειρά τους αυτό περιεχόμενο αυτών των εκδηλώσεων. Γι' αυτό θεωρούμε σημαντικό το να σηματοδοτήσει η αφίσα και το πρόγραμμα, το εξώφυλλο του προγράμματος, το νόημα των ελευθερίων, για να γίνεται μια διαρκής υπόμνηση σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ακόμη και αν αυτές δεν έχουν σχέση με το ιστορικό περιεχόμενο, του τι ακριβώς τιμούμε με τις εκδηλώσεις αυτές τις πολιτιστικές. Θα ήθελα να μείνω ξανά στα παρασκήνια, μιας και κάνατε εσείς μια ειδικότερη αναφορά προηγουμένως, στο δυναμικό, στους ανθρώπους που ουσιαστικά στελεχώνουν τη ΔΕΠΑΚ σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ημέρες της προετοιμασίας. Ουσιαστικά ο μέσος όρος της εργασίας ενός δημοτικού υπαλλήλου που εργάζεται στη ΔΕΠΑΚ εκείνη την περίοδο, ποιος είναι? Δεν έχουμε ωράρια, τουλάχιστον στη διάρκεια αυτού του μήνα και φυσικά και άλλους ένας μήνας που μπροστά στην προετοιμασία δεν υπάρχουν ωράρια, δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν, γιατί εκτός από την προετοιμασία που λαμβάνει η χώρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, θα πρέπει να είναι παρόντες οι άνθρωποι αυτοί και στην ώρα της διοργάνωσης μιας τέτοιας εκδήλωσης, η οποία συμπεριλαμβάνει πράγματα σημαντικά και ύψησης σημασίας, όπως είναι η ηχητική κάλυψη και μέχρι τις λεπτομέρειες, από τα λουλούδια μέχρι το νερό που θα πιει ο καλλιτέχνης και από τα οποία δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα παραλείψουμε, ακριβώς γιατί θα χαλάσει η όλη διοργάνωση. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είναι εκεί, παρόντες, αγαπούν τον πολιτισμό, αλλιώς δεν γίνεται να συμμετάσχει σε όλη την ιστορία. Δεν έχουν ωράρια, καταθέτουν την ψυχή τους. Είχαμε τη δυνατότητα να τους παρουσιάσουμε από το κανάλι σας, στην εκπομπή του κύριου Παπουτσή, και νομίζω ότι οφείλεται η όλη επιτυχία των όλων εκδηλώσεων σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και σε αυτούς, στην ψυχή και στη δύναμη που καταθέτουν στις εκδηλώσεις μας. Κάνατε λόγο προηγουμένως για τις ειδικότερες θεματικές ενότητες που είχαν απήχηση, και εύλογο είναι αυτό, σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Θέλω να σταθούμε λιγάκι στην βραδιά ποίησης, το τρίμερο αυτό της ποίησης, το οποίο παρακολουθήσαμε. Mm-hmm. Θα παρακαλέσω τους συνεργάτες μου να πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο το βίντεο και να σχολιάσουμε έπειτα με την πρόεδρο της ΔΕΠΑΚ. Τίποτα άλλο πιο πολύ δεν χρειαζόμαστε από την ειρήνη. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μέσα στην ταραχή δεν γίνεται συνεννόηση. Όπως λένε ο Λύκος, την αναμπουμπούλα χαίρεται. Όλη αυτή η αναμπουμπούλα που υπάρχει, μόνο ένας Λύκος μπορεί να τη χαρεί. Το μήνυμα είναι ότι δεν έχω παραιτηθεί, ότι έχω χρεωθεί να δίνω όσο πιο πολύ μπορώ χαρά
στα παιδιά του τόπου μας. Και δεν ξέρω αν είναι εγωιστικό, αλλά να έχουν ένα μουσικό καταφύγιο. Και μπορεί σε σχέδια να είμαστε λίγο αυστηροί, στα χρόνια όμως που είναι όλοι από την Εύρωστα, ότι ο Καρδέγκος που έφερε ξανά την άνοιξη στην καρδιά μας, είναι ο Καρδέγκος που διαλέξαμε βέβαια και τυχαίως η έκθεση του να είναι η αρχή των εργαστικών εκδηλώσεων μας στα Ελευθέρια, αλλά κάθε άλλο παρά τυχαία εξελίχθηκε. Ο Δήμος Κομωτινής και η πολιτιστική του επιχείρηση για την πολύ μεγάλη χαρά να εγκαινιάσει την πρώτη τομική έκθεση ζωγραφικής του συμπολίτη μας, τον Νίκο του Γαλογιάννη. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Δήμος Κομωτινής έχει ως βασική του αρχή να στηρίζει τους ντόπιους καλλιτέχνες, να στηρίζει τους ντόπιους δημιουργούς και να αναδεικνύει όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο τους. Πίσω λοιπόν στο στούντιο του Art Channel, κύριε Μενεσελίδου, ελευθερία της έκφρασης και της δημιουργίας. Βραδιά ποιήσης από τη μία πλευρά, ένας αξιόλογος νέος καλλιτέχνης, ο κύριος Καλογιάννης, μέσα από τα έργα του οποία εξέθεσε στο φιλόξενο χώρο του της αίθουσας Ιδρύματος Παπα-Νικολάου, από την άλλη. Καταρχάς να πούμε ότι είναι, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν και οι τηλεθέτες, είναι ενδεικτικά τα βίντεο που χρησιμοποιούμε. Καμία εκδήλωση, υποθέτω ότι κι εσείς δεν αξιολογήσετε τους ανώτεροι. Απλώς κάνετε μια ενδεικτική επιλογή για να συνδυάσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε στην εισαγωγή. Έτσι, μπράβο. Τι ακριβώς συμπεριλάμβαναν φέτος τα Ελευθέρια. Σε ένα γενικό κύκλο. Ο Νίκος Καλογιάννης είναι ένας πολύ σημαντικός νέος συμπολίτης μας με μια ιδιαίτερα αξιόλογη δουλειά που είχαμε την τύχη να την παρουσιάσουμε στη διάρκεια των Ελευθερίων. Ξεκινήσαμε αυτόν τον κύκλο των ατομικών εκθέσεων πέρυσι. Το συνεχίσαμε φέτος με τον κύριο Καλογιάννη και με την έκθεση των θερακών καλλιτέχνων. Θεωρούμε ότι οφείλουμε να στηρίζουμε όλες τις εικαστικές προσπάθειες και δι' των νέων ανθρώπων που έχουν να παρουσιάσουν και μια σημαντική εικαστική δουλειά. Υπήρχε φυσικά το διήμερο της ποίησης, το οποίο ήταν ένα πραγματικό κόσμο για την πόλη μας και το οφείλουμε στην προσωπική φιλία που έχει ο Δήμαρχος της πόλης μας με τον εκδότη του περιοδικού Μανδραγόρας, τον Κώστα τον Κρεμίδα, ο οποίος έφερε όλο αυτό το team των τραγουδιστών, των ποιητών και των πανεπιστημιακών δασκάλων, τους έφερε στην Κομωτινή, όλοι αφελοκερδώς, όλοι προσφέρανε την όλη τους πνευματική δουλειά. Τολμηρό βήμα όμως για την συγκεκριμένη περίοδο, τη συγκεκριμένη εποχή. Τολμηρό και θα έλεγα ότι είναι αξιομνημόνευτο και από τη δική τους πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο το ότι εμείς, μια κρητική πόλη, δεχτήκαμε με τόσο προθυμία όλη αυτήν την διοργάνωση, αλλά και το ότι αυτοί σηκώθηκαν από την Αθήνα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αφήσαν τις δουλειές τους, τις τρέχουσες δουλειές και ήρθαν στην Κομωτινή για να δουν, για να καταθέσουν την δουλειά τους. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τις εκδηλώσεις που σηματοδότησε το περιεχόμενο των Ελευθερίων. Ένα διήμερο που πλούτησε όχι μόνο την πολιτιστική ζωή της πόλης μας και τα όνειρα των πιο ρομαντικών, αλλά και το σύνολο των εκδηλώσεων των Ελευθερίων. Θα βάλουμε μια ανατελεία στην κουβέντα μας. Αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, περισσότερες λεπτομέρειες για εκδηλώσεις που είδαμε και αφορούν κυρίως τα παιδιά που έπαιξαν, όλους εκείνους που χόρεψαν και όχι μόνο, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
Όπως καταλάβατε, βρισκόμαστε ήδη πίσω στο στούντιο του Αρτσάλε, στην εκπομπή χωρίς προσωπείο. Βλέπουμε ένα απόσπασμα από το τι ακριβώς συνέβη στην κεντρική, στις 14 Μαΐου, στην κεντρική εκδήλωση των Ελευθεριών. Πάμε όμως να δούμε πώς γιόρτασε και τα παιδιά σε αυτό το πανηγύρι της ελευθερίας, σε αυτή τη χαρά της ελευθερίας, και αμέσως σχολιάζουμε την κυρία Μενεσελίδου. Συμβουλάτορά του. Αυτός ήταν κακός και μοχθηρός ο άνθρωπος και δεν ήθελε να μπει κανένας γαμπρός στο παλάτι για να μην του πάρει το αξίωμα και τις τιμές. Η θυγατέρα μου με στεναχωρεί. Τόσους γαμπρούς της έφερα, κανένα να δεν θέλει. Ορίστε πατέρα. Αγόρι μου, σου δίνω δύο ωρία 40 ημέρες. Ή θα βρεις γαμπρό ή θα πας σε μοναστήρι. Τα παιδιά, κυρία Μενεσελίδου, μένουν στα παραμύθια. Αυτό κράτησα από όλα αυτά που είδαμε και την πολύ ωραία παρουσία των Αφρικανών επίσης. Ρίξετε ένα φάσμα εκδηλώσεων, πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοσχολιάσει. Απλώς πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη παράσταση ήταν μια παράσταση, όσοι είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν, μια παράσταση για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Οι θεατρικές παραστάσεις που αφηθήνουν σε παιδιά πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν το σεβασμό προς τα παιδιά, όπως αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που σέβονται τα παιδιά, απευθύνονται και στους μεγάλους. Ένα θέαμα θεατρικό, ένα δρόμενο που καλούσε και τα παιδιά να συμμετάσχουν στην όλη ιστορία, στην όλη δράση, εξέλιξη της δράσης, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιούσε και παραδοσιακά μουσικά όργανα, όπως ήταν η γκάιντα για παράδειγμα, για να εισάγει στο κλίμα του έργου και τους μικρούς μας θεατές. Αυτή ήταν μια εκδήλωση που απευθυνόταν θεατρική, ήταν λίγα τα θεατρικά μας και εξ Αθηνών ήταν το μοναδικό θεατρικό δρόμενο, ακριβώς γιατί περίοδους δεν μας επέτρεψε να φέρουμε άλλα σχήματα ή κάναν οι ίδιοι τους κάποιες θεατρικές δουλειές στην Αθήνα, ήταν σε εξέλιξη και δεν μπορούσαν να έρθουν στην Κομοτηνή ή δεν είχαν ακόμη ετοιμάσει τις καλοκαιρινές τους παραγωγές. Μας αποζημίωσε βέβαια η μικρή συνδημότης μας με τις εκδηλώσεις των σχολείων, τις θεατρικές παραστάσεις που ετοίμασαν και πραγματικά ήταν καθόλου αξιόλογες. Είδαμε στην αρχή του προηγούμενου βίντεο, όπως το δείξατε, λίγο βέβαια, τους Καπαδόκες. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πείραμα. Με παραδοσιακό και πολύ, ναι, πολύ επιτυχημένο. Ήταν μια ιδέα που μας ήρθε ο Σύλλογος Καπαδοκών, ο πρόεδρός τους, μαζί με τον χοροδιδάσκαλό τους, τον Γιάννη τον Παγκοζίδη, και μου κατέθεσαν μια πρόταση. Η πρόταση έλεγε ότι στο πάρκο της Άλσος και της Αγίας Παρασκευής, ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα στους περισσότερο κόσμο να συμμετέσει, να διοργανώσουμε ένα λαϊκό γλέντι, με στοιχεία όμως από την παράδοση της Καπαδοκίας, τη μουσική παράδοση της Καπαδοκίας, και ταυτόχρονα με προσφορά παραδοσιακού φαγητού που το είχαν προετοιμάσει, παρασκευάσει οι ίδιες οι γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου, του χωριού των Ασκητών, εκεί που βρίσκεται και ο σύλλογος του χωριού με τις γυναίκες. Και καλέσαμε και δύο τραγουδίστρες, τη Σοφία την Χωρίτου από το γειτονικό μας Εύρο και την Τηλέκτην Κότς, μία Τουρκάλη, η οποία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, έχει γίνει ευρέως γνωστή στο αθηναϊκό κοινό και πραγματικά προσέφερε μία πολύ πολύ όμορφη βραδιά, ένα λαϊκό γλέντι, με χαρακτηριστικά όμως επιμένω σε αυτό και επιμένω γιατί από ό,τι φάνηκε δεν ήταν μόνο δική μας πρόθεση, αλλά
ήταν και πρόθεση των ανθρώπων που κατέθεταν τις προτάσεις χαρακτηριστικά ποιότητας και αποζημίωσε όλους όσοι ήρθαν να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη βραδιά. Είδαμε αποσπάσματα από την μεγάλη, την κορύφωση της γιορτής το βράδυ της 14ης Μαΐου. Την ιδρυτική μας. Είχαμε συγκροτήματα παραδοσιακά και ταυτόχρονα είχαμε και κάτι διαφορετικό που ήταν το παραδοσιακό συγκρότημα από την Νότια Αφρική, το οποίο βρίσκονταν στην Ελλάδα για κάποιες εκδηλώσεις, για μια σειρά εκδηλώσεων και μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να τους φέρουμε και στην και στην πόλη μας. Άρα μπορώ τώρα να καταλάβω το εισαγωγικό σημείο μας στο πρόγραμμα των Ελευθεριών του Δημάρχου Κομωτινέων ή να ρωτήσω ταυτόχρονα πώς συνοδοιπορούμε στο λαϊκό μας πολιτισμό, με ποιο φάρο, πάντα την παράδοση. Αυτός είναι ο δικός σας φάρος. Ναι, συνοδοιπορούμε με φάρο την παράδοση και θεωρώ ότι η παράδοση αποτελεί στήριγμα όχι μόνο για τον πολιτισμό, στήριγμα για όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς γερά θεμέλη και η παράδοση ενός λαού είτε αφορά τον πολιτισμό του, είτε αφορά τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, την όλη του κουλτούρα, είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο βασίζονται και προχωράνε οι άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα συνδεοποιούμε με στήριγμα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν τους στυλοβάτες της προσπάθειας, τόσο με την κατάθεση του δυναμισμού τους, όσο και με την κατάθεση των προτάσεων και των ιδεών τους, όσο και με την έμπρακτη ηθική και υλική στήριξη. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους υπήρξε ο Δήμαρχος Κομωτινέων, ο κύριος Στάσης Βατσικλής, ο οποίος νομίζω ότι είναι πραγματικά ένας δήμαρχος που συνειδητοποιεί, το έχει δηλώσει άλλωστε και πολλές φορές, ότι ο πολιτισμός είναι ουσιαστικά ο θεμέλιος λίθος, είναι ο φάρος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Χωρίς πολιτισμό δεν μπορεί να υπάρξει η ίδια η κοινωνική, η οικονομική ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως έκφανση της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτός ήταν ο πυλώνας γύρω από τον οποίο στήθηκε, αν θέλετε, όλο αυτό το πρόγραμμα των Ελευθερίων, για το οποίο, αν θυμάμαι καλά, διάβασα και κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες δια του τύπου απευθύνθηκαν προς τη Δημοτική Αρχή και στην συγκεκριμένη επιχείρηση, τη Δημοτική Επιχείρηση της Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της οποίας και εσείς προείσταστε. Νομίζω ένα εξ αυτών των ερωτημάτων ήταν γιατί τα Ελευθέρια να διαρκούν τόσες ημέρες. Ήταν ένα ερώτημα που τέθηκε από κάποιους ανθρώπους ρητορικά, όχι από την πλειοψηφία του κόσμου της Κομωτινής, οι οποίοι συμμετείχαν, και το οποίο αξίζει να το σημειώσουμε, γιατί έχει τεθεί σε μένα προσωπικά καλοπροαίρετα και μόνο. Και είναι απόλυτα λογικό. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι μια πολιτιστική επιχείρηση ενός Δήμου πρέπει να έχει, οφείλει να έχει μια διαρκή και αδιάλειπτη παρουσία πολιτιστική σε αιτήσια βάση. Δεν υπάρχει λογική του να διοργανώνουμε μία περίοδο εκδήλωση και τον υπόλοιπο χρόνο να είμαστε ενεργοί. Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, λοιπόν, φροντίζουμε είτε ως δημιουργοί, είτε μετακαλώντας κάποια συγκροτήματα, είτε στηρίζοντας κάποιες εκδηλώσεις, να έχουμε μία διαρκή και ενεργό παρουσία. Από εκεί και πέρα θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρχουν παράλληλα 2-3 χρονικές περίοδοι που να είναι η κορύφωση των εκδηλώσεών μας. Η κορυφαία των κορυφαίων, ανάλογη τέτοια χρονική περίοδος, είναι η περίοδος των Ελευθερίων. Έγινε στη διάρκεια ενός μήνα, γιατί ούτως ή άλλως μέχρι τώρα που γινόταν σε ένα περίπου 15ήμερο, 20ήμερο, οι εκδηλώσεις ήταν συμπιεσμένες. Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει το σύνολο των εκδηλώσεων. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα πείραμα, να τις επεκτείνουμε χρονικά, σε όλη τη διάρκεια του μήνα, να αφιερώσουμε αυτόν τον μήνα της άνοιξης στην ελευθερία και στο περιεχόμενο αυτής της ελευθερίας, όπως εμείς θέλησαμε να το σηματοδοτήσουμε φέτος. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πλήρως. Υπήρξαν κάποιες εκδηλώσεις που είχαν περισσότερο κόσμο, άλλες λιγότερο. Είναι ανάλογα με την εκδήλωση, με το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Είναι λογικό, για παράδειγμα, ότι σε μία συνεδρία έχουμε μαζικότερη προσέλευση από ότι σε μία εικαστική εκδήλωση. Σε όποια περίοδο, το χρονική περίοδο και αν πραγματοποιούνταν. Αλλά ταυτόχρονα θελήσαμε να δώσουμε το μήνυμα ότι ο κόσμος, ο λαός της Κομωτινής, δημιουργεί πολιτιστικά, έχοντας ταυτόχρονα το μυαλό και την ψυχή αφιερωμένες στο νόημα αυτής της γιορτής, της ενσωμάτωσης της Πεθάκης στον εθνικό μας κορμό.
Μιλήσατε προηγουμένως για διάρκεια. Για τη διάρκεια που πρέπει να έχουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Κατά την περίοδο ενός ημερολογιακού έτους. Μέσα από τη διάρκεια ψάχνω να βρω και την αντιστοιχία της συνέπειας. Τι θέλω να ρωτήσω. Διάρκεια, συνέπεια, δηλαδή τι μελιγενέστε πλέον με τον πολιτισμό στις ημέρες που έρχονται, στο καλοκαίρι που έρχεται. Θυμόμαστε ότι πάντοτε υπήρξαν κάποιες συναυλίες ενδεχομένως το καλοκαίρι, προς το τέλος του καλοκαιριού, κυρίως προς το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, όπου η πόλη επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς, μιας και η Κομωτινή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Τι προγραμματίζετε λοιπόν? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι ακόμη, αλλά ότι έχουμε μπροστά μας μια εκκρεμότητα που έχει ξεκινήσει ήδη από το Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, που αφορά την δημιουργία της μεγάλης πολιτιστικής επιχείρησης με πολλές πολύπλευρες δραστηριότητες από τα μουσεία μέχρι το θερινό κινηματογράφο, ο οποίος επίκειται να λειτουργήσει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Όλες τις εκφάνσεις μπορεί να έχει ο πολιτισμός σε μία πόλη και το πώς αυτές πλέον θεσμοθετούνται μέσα από αυτή τη μεγάλη δημοτική επιχείρηση, πολιτιστική επιχείρηση που θα υλοποιήσουμε, θα πραγματοποιήσουμε. Υπάρχει λοιπόν σε κρεμότητα ένα καταστατικό το οποίο ήδη το έχουν στα χέρια τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΤ, το επεξεργάζεται και η νομική μας υπηρεσία, επίκειται ένα Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΚ εντός ολίγων την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα για να συζητηθούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες όσον αφορά την έγκριση, να γίνει ένας πρώτος απολογισμός της περίοδου των ελευθερίων και στη συνέχεια να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκριθεί αυτός ο νέος κανονισμός, ο οποίος θα μας δώσει και άλλο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούμε και θα λειτουργήσουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει η λειτουργία του θερινού κινηματογράφου, η παρουσίαση του βιβλίου των θερινών σινεμά, ένα κόσμημα πραγματικό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Είδαμε και μέσα από τα ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων. Σας είχε μιλήσει ήδη ο Δήμαρχος. Ναι, σας έχει δώσει. Δεν θα ήθελα να πω λεπτομέρειες. Θα ήθελα να σχεδιάσουμε πρώτα την εκδήλωση παρουσίασης και μετά να μπούμε σε ένα. Έχουμε όμως την αίσθηση του αρώματος του διασημνιού, αν θέλετε. Ναι, έχετε. Έχετε πραγματικά το όνειρο. Είναι αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο της όλης μας δράσης και φιλοσοφίας, όπως έχει αναφέρει στο δελτίο σας και ο Δήμαρχός μας, ακριβώς γιατί αν εμείς, ο επίσημος πολιτιστικός φορέας, δεν προσφέρουμε το όνειρο, την ουτοπία, τη μαγεία και την ποιότητα στους συνδημότες μας, δεν θα δει κανένας ιδιωτικός φορέας να λειτουργήσει ανάλογα. Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι, ξέρετε, αποφεύγουμε τις πολλές εκδηλώσεις ακριβώς γιατί ο κόσμος μας λείπει. Θα δούμε, θα συνυπολογίσουμε την Ολυμπιάδα που έχουμε μπροστά μας, θα δούμε τις προτάσεις που θα έρθουν στα χέρια μας, ήδη έχουν έρθει αρκετές και φαντάζομαι ότι στις αρχές του Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα για τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η συμβολή σας θα είναι πάλι και η συνδρομή σας στο αντίτιμο τουλάχιστον, κατά το ίμιση να συμμετέχουν οι συμπολίτες, να είναι δωρεάν οι εκδηλώσεις. Θα υπάρχει μόνο μουσική, θα υπάρχει και θέατρο επίσης? Θα υπάρχει σαφώς και θέατρο, αλλά δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός αυτή τη στιγμή για να μπορώ να πω σιγουριά. Είναι κάτι το οποίο απλώς πλανάται στο μυαλό μου, αλλά ξέρετε ότι πρέπει να βρεθούμε ένα σύνολο ανθρώπων που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και να αποφασίσουμε. Η πρόθεση δική μας είναι να προσφέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο στους συνδημότες μας. Αυτό πράξαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Σαφώς θα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν κάποιο αντίτιμο. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα είναι. Αυτό θα το δούμε ανάλογα με την εκδήλωση και κυρίως στις θεατρικές που είναι πολύ δάπανες για να μεταφερθούν. Θα υπάρξει κάποιο αντίτιμο, φαντάζομαι, το οποίο όμως θα συνυπολογιστεί στην πορεία. Ένα σημείο αναφοράς και σε αυτή μας την εκπομπή, καλό θα ήταν να αποτελέσουν και οι αντίστοιχες δημοτικές χοροδίες, δημοτικές ορχήστρες που τις απολαύσαμε
όπου και εκεί βλέπουμε να γίνεται μια πραγματικά καλή δουλειά. Φαντάζομαι ότι θα ενεργοποιηθούν και αυτές το καλοκαίρι. Καταρχάς πρέπει να πω, βέβαια, σε μια ωραία εκπομπή δεν μπορούμε να αναφερθούμε στις εκδηλώσεις ενός ολόκληρου μήνα. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία διάθεση αξιολόγηση από πλευράς. Αλλά μια και του φίξε και το αναφέρεται, πρέπει να αναφερθώ στη δημοτική χοροδία του Δήμου της Κομωτινής, η οποία ούτως ή άλλως έχει μια πολύ σημαντική δράση, πορεία και δράση όλα αυτά τα χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε, αλλά φέτος την απολαύσαμε σε ένα πολύ όμορφο ρεπερτόριο, διαφορετικό. Η δασκάλα μας, η κυρία Περπερίδου, έχει μαζί με τους χοροδρούς μας, έχουν επιτελέσει πολύ σημαντική δουλειά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους απολαμβάνουμε και εμείς, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία και να τους στείλουμε και ως ανθρώπους, ως εκπροσώπους της πόλης μας, του πολιτιστικού μας, του ντόπιου παραγόμενου πολιτιστικού έργου, σε άλλες πόλεις. Και έχουμε ήδη αρκετές προτάσεις. Νομίζω ότι αυτή η χοροδία πρέπει να στηριχτεί και είναι και πεποίθηση του ίδιου του Δημάρχου, την οποία μου την επαναλαμβάνει διαρκώς. Πρέπει να τη στηρίξουμε τη δουλειά της και πρέπει να τη βγάλουμε και έξω από τα όρια της πόλης μας, ακριβώς γιατί αυτή είναι ένας από τους πρεσβευτές μας. Κύριε Βρασιδίου, θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής ερώτημα που θα σας απευθύνω. Τι θεωρείτε, πώς μπορεί να ερμηνεύει, να αγγίζει την έννοια της ελευθερίας ή να το αγγίζει συναισθηματικά τον Κομωτινέο, τον Οροδοπίτη, όπως εσείς το βλέπετε, το αφουγκράζεστε με την καθημερινή του επικοινωνία? Τι είναι η ελευθερία για τον Κομωτινέο? Για τον σύγχρονο Κομωτινέο θεωρώ ότι η ελευθερία είναι μια πολύ σημαντική έννοια που αναφέρεται σε κάθε έκφαση της ζωής του, και θεωρώ ότι από μας περιμένει να δώσουμε την ελευθερία στην έκφραση του πολιτισμού. Ελευθερία ίσον πολιτισμός, ίσον ποιοτικές εκδηλώσεις και κυρίως η ελευθερία συμμετοχής σε όλα αυτά τα κοινά δρόμενα γύρω από τον πολιτισμό. Θεωρώ ότι και μόνο η συμμετοχή τους καταδεικνύει ότι αντιλήφθησαν το πνεύμα και το νόημα που θελήσαμε να προσδώσουμε εμείς, την ελευθερία συμμετοχής, δράσης, ύπαρξης, επιλογής. Και αυτό ακριβώς το πνεύμα το συνειδητοποίησε, αλλά και μας το αντιγύρισε ως μια στάση ζωής, από την οποία αναμένει εμείς να τη στηρίξουμε και με τις επιλογές, τις υπόλοιπες επιλογές που θα κάνουμε. Αλλά φυσικά, και με αυτό θέλω να τελειώσω, πολιτισμός σημαίνει καταρχάς συμμετοχή. Σημαίνει κατάθεση ιδεών, προτάσεων, σημαίνει συμπόρευση, σημαίνει συνοδοιπορία. Καμία από κανένας φορέας πολιτιστικός, επίσημος, ιδιωτικός ή δημόσιος δεν μπορεί να δράσει και να υλοποιήσει αν δεν έχει τη συμμετοχή και τη στήριξη των ίδιων των ανθρώπων που συναποτελούν αυτή την πόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και το κανάλι σας για την όλη του στήριξη στο πολιτισμό ουσιαστικά και στους ανθρώπους της Κομωτινής, και για την επίσημη, την απόψινή μας παρουσίαση, αλλά και για όλες αυτές τις εκπομπές και την επιμέλεια, την τηλεοπτική που είχατε. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πούμε ότι κατά την όλη διάρκεια των ελευθερίων δύο παιδιά επιφορτίστηκαν, δύο συνεργάτες μου επιφορτίστηκαν το βάρος της παρουσίας κυρίως και της καταγραφής όλων των εκδηλώσεων. Ήταν η Σοφία Παπαευαγγέλου στα ρεπορτάζ και ο Βασίλης Κωνσταντινίδης στην κάμερα, συνήθως αυτοί οι δύο. Στο μοντάζ ήταν η Λίτση Γκομπέλη. Αυτή βοήθησε σήμερα, αυτοί οι τρεις συνέδραμαν και στην ολοκλήρωση των βίντεο τα οποία παρακολουθήσατε και σχολιάσαμε με την πρόεδρο της ΔΕΠΑΚ, την κυρία Μενεσελίδου. Ήταν πολύ όμορφος ο λόγος, ο δικός της λόγος για την ελευθερία και τον πολιτισμό, ως πρόταση αντιπρόταση. Φυσικά ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο κ. Βαβατζικλής, περιγράφει πώς συνειδητοποιούμε στο λαϊκό μας πολιτισμό και τον ειδικότερο ρόλο της παράδοσης. Εμείς, ένα κανάλι που βρίσκεται στην καρδιά της Κομωτινή, στην καρδιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουμε σίγουρα ένα πολύ μεγάλο σεβασμό προς τον πολιτισμό και την παράδοση. Είμαστε εδώ για να τον καταγράφουμε και να καταδεικνύουμε όλες τις εκφάνσεις του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Καληνύχτα σας.